Ήρθε η στιγμή να πω καλημέρα στον κύριο Νίκο Δένδια και θα τα, όλα αυτά προσπαθήσουμε να τα, έτσι, να τα δούμε με περισσότερες κάποιες λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής. Κύριε Δένδια, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε χθες αλλαγές αναδιάρθρωση στην ελληνική αστυνομία. Διαβάζω σήμερα στα νέα, κύριε Δένδια, από την οργάνωση τύπου ο Ηλίας του 16ου, πάμε σε μια ελληνική αστυνομία νέας γενιάς. Είναι αρκετά περιστατικά, αν μου επιτρέπετε μόνο τη συμπλήρωση. Ναι. Το νομοθέτημα που ανακοινώθηκε είχε και πλήρη αναδιάρθρωση και της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου. Ήταν μια ολιστική προσέγγιση σε οτιδήποτε ρυθμίζεται από το συγκεκριμένο Υπουργείο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με σκοπό να εξοικονομήσετε δυνάμεις οι οποίες θα διατεθούν για τις περιπολίες και την ασφάλεια των πολιτών. Με σκοπό να παρέχει το Υπουργείο και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή να εκπληρώσει το σκοπό του. Και για να εκπληρώσει το σκοπό του πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αν πρέπει να σας πω ένα χρονολογικό στοιχείο, το νομοθέτημα που διέπει ας πούμε την ελληνική αστυνομία είναι του 1984 και ήταν ένα κατά γενική ομολογία και συμφωνία, ένα προχειρότατο νομοθέτημα με το οποίο συγχωνεύτηκε βία μέσα σε ένα βράδυ η αστυνομία και η χωροφυλακή. Ναι. Το μοντέλο όμως, ανατρέχει στα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Και χρησιμοποιώ και εγώ πολλές φορές το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής ταινίας του Ηλία του 16ου. Ναι. Μακάρι να ήμασταν σε εκείνους τους καιρούς, να μπορούμε ανέμελα να κυκλοφορούμε στους δρόμους και να σιγοσφυρίζουμε και ο κλέφτης να χοροπηδάει από τον τοίχο και να πέφτει αυτός πάνω στον αστυνομικό. Αλλά φοβάμαι ότι τα πράγματα έχουν λίγο αλλάξει. Ωραία. Ο κύριος Νίκος Γουραρόπουλος μου έγραψε το πρωί. Ας στείλει που και που και έναν δικό του ο κύριος Δένδια στα αστυνομικά τμήματα να δει πώς δουλεύουν τα αγόρια και τα κορίτσια. Καφεδάκια, τσιγαράκια, κουτσομπολιό, TV και πολλά άλλα. Είναι λίγο άδικο. Ενδεχομένως και ισοπεδωτική αυτή είναι λίγο άδικο για πάρα πολλούς ανθρώπους ναι. που δεν θα το σχολιάζα. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει απόλυτο δικαίωμα στην άποψή του. Και δεν λέω, προς Θεού δεν λέω ότι λειτουργεί τέλειο, υπάρχουν μηχανισμοί. Αν λειτουργούσε τέλειο, θα κάναμε αλλαγές. Μια χαρά θα ήταν. Από την άλλη, όμως, που πολλοί άνθρωποι βάζουν και τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τον Έλληνα πολίτη. Είναι και μάλιστα πρέπει να πω ότι και το αντίτιμο που λαμβάνουν για αυτό το κίνδυνο δεν είναι και το δέον. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον θα διατύπω να τη σκέψη μου διαφορετικά, έστω και αν είχα κάποιο παράπονο ή κάποια παρατήρηση. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε. Καταργείται το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας? Καταργείται το αρχηγείο. Τι γίνεται, ποια είναι η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία είναι καταρχήν η καθετοποίηση των δομών. Δηλαδή θα φτιάξει μια αστυνομία ειδικά για την τάξη. Αυτό που περίπου ο Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει ως αστυνομία σήμερα και τη βλέπει γύρω του, την τροχέα, την πεζή αστυνόμευση, τη βία, τα δίκυκλα. Μια αστυνομία για την ασφάλεια που δεν την πολύ βλέπει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, δεν είναι ορατή. Είναι η αστυνομία που είναι εξειδικευμένη στο βαρύ έγκλημα και έχει ένα πιο ερευνητικό ρόλο. Χρησιμοποιήθηκε η παρομοίωση κάτι σαν ένα ελληνικό FBI και από την άλλη ένας τρίτος κλάδος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τη μετανάστευση, με το χειρισμό συνολικά του παράνομου μεταναστευτικού, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Έχει πέσει στις προτεραιότητες των Ελλήνων πολιτών, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους 18 μήνες και έτσι δεν είναι τόσο ορατή η πίεση που ασκεί. Αλλά είναι τεράστιο και έχει να κάνει και με την προστασία των συνόρων της χώρας, των χερσαίων συνόρων της χώρας, τα θαλάσσια είναι στο λιμενικό σώμα, και με τον υπόλοιπο χειρισμό των μεταναστευτικών ροών, δηλαδή τα κέντρα, τις επιστροφές και όλα αυτά. Για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους αυτού του προβλήματος, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, λιγότερο από τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν μπει στην Ελλάδα πάνω από 1,5 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες. Εάν σας πω ότι το 1922, οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν 1.069.000. Καταλαβαίνετε τι χρειάστηκε να χειριστεί η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό δημόσιο αυτά τα χρόνια. Για να μην καταρρεύσει τελείως το κράτος. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο καταφέραμε αρκετά πράγματα. Και αυτό που θα ήθελα να σημειώσω, πέραν από το ζήτημα της καινούργιας δομής, είναι ότι είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης στις επιστροφές. Δηλαδή, γυρνάμε πίσω στις χώρες προέλευσης τους περισσότερους παράνομους μετανάστες από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα νούμερα μας, ας πούμε, είναι για το 2014, είναι ότι θα περάσουμε τις 30.000. 30.000 άνθρωποι. Θα τους πάμε πίσω στο σπίτι τους. Αυτά όλα λοιπόν το κάνει αυτός ο τρίτος κλάδος. Και επίσης υπάρχει εξοικονόμηση ενδιάμεσων σταδίων διοίκησης. Δηλαδή, εκεί που η ελληνική αστυνομία έχει 120 διαφορετικές δομές, θα έχει 68, περίπου
και τα επάλληλα επίπεδα διοίκησης. Αυτό τι σημαίνει? Οικονομία χώρων, περισσότεροι άνθρωποι διαθέσιμοι για να υπηρετούν την ευρύτερη έννοια της δημόσιας ασφάλειας. Ας μείνουμε λίγο εδώ με την ευκαιρία των λεγόμενων σας. Να σημειώσω ότι χθες ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Διατύπωσε το ότι σώθηκαν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς κάποιοι χάθηκαν από αυτήν την περιπέτεια που είχαν κάποιοι μετανάστες που προσπαθούσαν να εισέλθουν λαθρέως στην Ελλάδα. Αλλά εκείνες τις ημέρες που δόθηκε μια έμφαση και κυρίως από το διαδίκτυο και από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία υπάρχει πολλή προπαγάνδα οργανωμένη φυσικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί διακινήθηκαν και φωτογραφίες πλαστές κτλ. Προκειμένου να δώσουν έμφαση σε αυτόν τον πόνο των εισερχομένων στην Ελλάδα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε θέμα Δουβλίνο 2, κύριε Υπουργέ. Ευκαιρίες δοθήσεις. Σε ποια φάση είμαστε σε αυτό το θέμα? Δεν είναι πια Δουβλίνο 2, είναι Δουβλίνο 3. Δεν το αναφέρω σε εσάς, πράγματι έτσι λέγεται. Από τους περισσότερους, ναι, γιατί. Πού βρισκόμαστε? Όχι, και διορθώστε με και εμένα, αν κάνω λάθος, αλλά εγώ το άκουσα Δουβλίνο 2 από τον κύριο Τσίπρα. Είναι χειρότερο το Δουβλίνο 3, γιατί σημαίνει ότι έχει ξαναεγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας για πρώτη φορά μειοψηφία. Η Ελλάδα δεν το συμφώνησε. Έχει συμφωνήσει το 1 και το 2, το 3 δεν το συμφώνησε, διαφώνησε. Τι είναι το Δουβλίνο? Το Δουβλίνο είναι μια συμφωνία. Ποια χώρα έχει την αρμοδιότητα για την εκδίκαση των αιτημάτων ασύλου των μεταναστών? Ποιο είναι το κριτήριο? Και το κριτήριο το οποίο είναι και στο 1 και στο 2 και στο 3 που διαφωνήσαμε εμείς, είναι η χώρα πρώτης εισόδου. Όπου μπαίνει πρώτος, αυτός είναι αρμόδιος. Μετάφραση, αφού εδώ μπαίνουν οι περισσότεροι, εμείς τρώμε το μεγαλύτερο αριθμό. Παρεπιπτόντως, εμείς έχουμε δικαίωμα να μιλάμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε φτιάξει μια σύγχρονη υπηρεσία ασύλου, την πιο σύγχρονη στην Ευρώπη. Μια σύγχρονη υπηρεσία πρώτης υποδοχής, την πιο σύγχρονη στην Ευρώπη. Μια σύγχρονη αρχή προσφυγών, την πιο σύγχρονη στην Ευρώπη. Και έχουμε πολύ καλούς χρόνους πλέον εκδικάσεις των νέων υποθέσεων ασύλου. Έρχομαι τώρα στην διαφωνία. Λέει η Ελλάδα, δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμείς αρμόδιοι. Πρέπει να υπάρχει μια κατανομή. Πού όμως είναι το θέμα, και αυτό χρειάζεται προσοχή. Το Δουβλίνο αφορά τα Δουβλίνο, αφορούν μόνο το θέμα των ασύλων. Το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, της παράνομης μετανάστευσης, δεν είναι μόνο το άσυλο. Αν θέλετε, δεν είναι το πρώτο. Υπάρχουν άλλα θέματα, όπως οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, δηλαδή ασύλου. Δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε πίσω για διάφορους λόγους. Η χώρα τους είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Και μένουν εδώ σε ένα κενό. Και για αυτούς εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, λέει στους Ευρωπαίους, θα πρέπει να συμφωνήσουμε μια κλίδα επαναδιανομής. Όποιοι ούτε έχουν δυνατότητα διεθνούς προστασίας, ούτε επιστρέφονται, δεν πάμε όλοι στην Ελλάδα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Με ποιο κριτήριο θα κατανέμονται στις ευρωπαϊκές χώρες? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα. Έρχονται για να πάνε στην Ευρώπη. Και προτείνουμε την έκταση, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τον πληθυσμό. Η συζήτηση αυτή. Αλλά και η Ελλάδα μια Ευρώπη είναι, κύριε Δέντη. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί να έχει το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστευτικών χρονών. Και μου επιτρέπετε να πω και το εξής: μέσα σε μια βαθύτατη οικονομική κρίση και επίσης και κάτι άλλο, η ποιότητα, αν θέλετε, η διαφορά κουλτούρας των μεταναστών που δεχόμαστε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες είναι τραγική. Άλλος αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Σουηδία τον μετανάστη από μια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος συνήθως έχει ένα μορφωτικό επίπεδο, είναι ένας Ευρωπαίος υπό την ευρύτερη έννοια. Και αλλιώς εμείς που αντιμετωπίζουμε μεταναστευτικές ροές από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, ανθρώπους που ανήκουν σε μια άλλη κουλτούρα. Δεν υποτιμώ κανέναν. Αλλά είναι άνθρωποι που έρχονται από έναν άλλο κόσμο σε σχέση με το δικό τους. Ναι. Και μέσα σε μια γενική αμορφωσιά, μέσα από μια κοινωνικές συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας. Εσείς μπορείτε να τα λέτε πιο καθαρά, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Σας αντιλαμβάνομαι. Μα προφανώς δεν είναι ρατσιστικό όλο αυτό, απλώς είναι παράθεση πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητα. Εγώ μιλάω με τους Σουηδούς, ας πούμε, όταν μιλάω. Δεν μας έρχονται οι Ινδοί, με συγχωρείτε κύριε Δένδια, δεν μας έρχονται οι πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως Ινδοί να αναλάβουν την πληροφορική της χώρας. Τι να κάνω τώρα. Αυτοί πάνε στο βορρά, δυστυχώς. Εκείνοι πάνε στο βορρά, ακριβώς. Εμείς δυστυχώς δεχόμαστε. Πότε μας έρχονται οι Ινδοί οι γιατροί? Γιατί δεν έχουμε στο εθνικό μας σύστημα τους Ινδούς γιατρούς οι οποίοι διαπρέπουν στη Βρετανία, ας πούμε, ή αλλού και αλλού? Δεν τους έχουμε. Αυτή είναι η δική μας ατυχία. Έχουμε ένα εργατικό δυναμικό το οποίο δυστυχώς είναι εκεί άνεργο και το οποίο προσπαθεί να βρει μια θέση κάτω από τον ήλιο. Σκεφτείτε όμως. Πιέζοντας το δικό μας εργατικό δυναμικό. Πιέζοντας γενικά την ελληνική κοινωνία, σκεφτείτε ποια ήταν η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας τον Αύγουστο του 2012, πριν ξεκινήσει η Οξένιος Δία. Μείνετε εδώ τώρα.
θα ακούγεται το όνομά σας ως υποψηφίου για το Δήμο τον Δήμο Αθηναίων. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Δένδια? Όχι που να το θέλετε ξέρω. Εσείς. Όχι που να το ξέρω. Σας ενδιαφέρει η θέση? Νομίζω έχω αρκετά γεμάτα τα χέρια μου με δουλειές εδώ που βρίσκομαι. Δεν μου χρειάζεται και κάτι άλλο. Τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να ολοκληρώσω αυτή τη μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε χθες, που νομίζω θα είναι και ένας κύκλος που θα πρέπει να κλείσει για μένα εδώ. Αλλά αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι απλό. Υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις αδράνειας. Πρόταση σας έγινε? Από ποιον? Από τον κύριο Πρωθυπουργό. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής αυτό. Όχι, δεν μου έγινε καμία πρόταση στον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του συνήθως δεν κάνει προτάσεις. Συνήθως η έκφραση είναι εντολή. Μάλιστα. Τέτοια εντολή υπήρξε? Όχι. Λοιπόν, άρα συνεπώς ήσασταν έτοιμος να πείτε για το πώς έχει αλλάξει η Αθήνα, και πράγματι έχει αλλάξει. Θέλει ακόμη πολλή δουλειά, βέβαια, που δεν είναι μόνο της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά προχθές βλέπαμε και εκεί την προσπάθεια που κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων στην οδό Ιάσονος, από άλλους δρόμους, με έναν τρόπο διασκορπίστηκαν και λίγο οι τοξικομανείς, παίρνουν τη δόση τους από τα νοσοκομεία. Μια αποσυμφόρηση υπάρχει, φαίνεται. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά. Πρέπει να το πω, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά. Και νομίζω είναι ορατά και τα αποτελέσματα. Δεν έχει έννοια να θυμιατίζουμε τις προσπάθειές μας. Ο μέσος πολίτης στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, στις υποβαθμισμένες, πρώην υποβαθμισμένες νοικίες, γιατί εγώ πιστεύω θα έχουν τεράστια ανάκαμψη στις νοικίες αυτές, τους καιρούς που έρχονται, της Πατησίων, της Κυψέλης, τον Άγιο Μελέτη από την κάτω πλευρά του δρόμου. Οι πρώην λοιπόν για μένα υποβαθμισμένες συνοικίες νομίζω σε πολύ καλύτερη κατάσταση και πιστεύω ότι εκεί θα μπορέσει να αναπτυχθεί μια νέα περιοχή αστικής κατοικίας που να αναβαθμίσει συνολικά και το κέντρο. Θέλει προσπάθεια βέβαια, θέλει συνέχιση της προσπάθειας, θέλει κάποιες επενδύσεις, θέλει να γυρίσει η εμπορική δραστηριότητα. Ίσως θα σκεφτόμουν να έχω κάνει μια πρόταση στον Πρωθυπουργό, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Πρέπει και το κράτος να δώσει κίνητρα επιτέλους. Διότι εδώ που τα λέμε, δεν φταίνε οι πολίτες για την υποβάθμιση αυτών των περιοχών. Το κράτος άφησε το μεταναστευτικό ρεύμα να μπει μέσα στη χώρα, λες και δεν ήμασταν. Και να καταλάβει το κέντρο της πόλης. Σωστά. Πρέπει το κράτος λοιπόν να κάνει και το καθήκον να πέντε στους ανθρώπους. Όχι μόνο να τους φορολογούμε την ακίνητη περιουσία τους, που πια δεν έχει και αξία. Να τους βοηθήσουμε και λίγο. Τι νεότερο υπάρχει, κύριε Δένδια, για τους επικηρυγμένους τρομοκράτες? Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι το μόνο πράγμα στο οποίο δεν μπορώ δημοσίως να τοποθετούμε. Θα σας πω ένα πράγμα όμως, το οποίο αναδείχθηκε και με την σύλληψη του τελευταίου εναπομείνοντος από τους τέσσερις του Κούπα στην Αλβανία εδώ και 2-3 μέρες. Αλβανών δραπετών από τις φυλακές. Δεν αφήνουμε μισοτελωμένους στις δουλειές. Δεν πρόκειται. Εδώ θα υπάρξει συνεπής και συνεχής προσπάθεια, η οποία στο τέλος της ημέρας θα στεθεί και από επιτυχία. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει μεγάλη πρόκληση από την τρομοκρατία στη χώρα. Είχε υποβαθμιστεί ο κίνδυνος όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, νομίζαμε ότι τελειώσαμε γι' αυτό. Θυμάστε ότι οι πυρήνες ονομαζόντουσαν τα πυρηνάκια και διάφορα τέτοια αστεία. Αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια. Με συνέπεια και με συνέχεια και αν θέλετε με βοήθεια από το νέο οργανόγραμμα που θα υπάρξει. Η προσπάθεια συνεχιστεί και εγώ είμαι βέβαιος ότι εφόσον η κοινωνία ομονοήσει γύρω από το στόχο, θα στεφθεί και από επιτυχία στο τέλος, από απόλυτη επιτυχία. Ναι. Ξέρετε όμως, υπάρχει μια αντίληψη η οποία θέλει με έναν τρόπο να γλυκάνει τους μετέρχοντες την αντίληψη της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούμε ας πούμε συνήγορο υπεράσπιση που λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται ο Λαουτζίκος. Ξέρουν αυτοί που φοβούνται, αυτοί που πρέπει να φοβηθούν, το ξέρουν. Δηλαδή, τέτοια φασιστική αντιλήψεως απόψεις, κύριε Ρεδίδη. Στο δικό μου, στη δική μου συνείδηση και αντίληψη, ο διαχωρισμός των δολοφόνων είναι δυσχερής ως προς τα κίνητρα. Αφορά μόνο τη δικαιοσύνη για την επιμέτρηση της ποινής, αν βρει κανένα ελαφρυντικό. Για μένα, και μιλώ για τον εαυτό μου, οι δολοφόνοι είναι δολοφόνοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι. Τα κίνητρα είναι θέμα δικό τους. Και αν ως προς το ποιος βάλεται τελικά αυτή την τρομοκρατία, εγώ πρέπει να σας πω ότι βάλεται ο αδύναμος, ο φτωχός και ο άνεργος. Διότι η οικονομική ανάπτυξη, δουλειές σε μια χώρα που έχει κίνδυνο τρομοκρατίας, δεν πρόκειται να υπάρξουν. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το τρομοκρατικό χτύπημα χτυπάει πρώτα τον αδύναμο, τον άνεργο και τον φτωχό. Ο πλούσιος έχει ιδιωτική ασφάλεια και καλύπτεται, δεν έχει καμία ανάγκη. Και στο τέλος θέλω να σας πω και την αλήθεια: αν νιώσει και άβολα, σηκώνεται και πάει στο εξωτερικό και μένει. Εμείς που είμαστε εδώ, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο από την τρομοκρατία. Το σύστημα το δικό μας αποσταθεροποιεί η τρομοκρατία. Αυτά τα μεσοβέζικα που λένε διάφοροι στο πλαίσιο μιας αντιμετώπισης, στην οποία νομίζουν ότι είναι κουλτουριάρικη του φαινομένου της τρομοκρατίας, με βρίσκουν αδιάφορο και ίσως και απόλυτα αντίθετο.
το κίνητο του ποσού έχει αυξήσει έτσι, το ενδιαφέρον των πολιτών ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία που δίνονται στην αστυνομία ανεφορικώς για τους τρομοκράτες. Υπάρχουν καταγγελίες. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας. Εύχομαι να είσαστε καλά.